Ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, αντιστράτηγος Βαλέρι Ζαλουζνί, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες αποσύρθηκαν στην περιφέρεια της Μαρίνκα, μιας κοινότητας στον Ντονέν, στην οποία η Μόσχα είπε χθες ότι έχει περάσει στον έλεγχό το γεγονό ότι μετακινηθήκαμε προ την περιφέρεια τη Μαρίνικα και ότι σε ορισμένα σημεία έχουμε ήδη ξεπεράσει τα όρια τη κοινότητα, δεν θα πρέπει να προκαλέσει γενική κατακραυγή ή προζαλούνση σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Σύμφωνα με τον αντιστράτηγο, οι Ουκρανοί στρατιώτε βρίσκονται ακόμη στο βόρειο τμήμα τη πόλη αυτή, αλλά έχουν ετοιμάσει μια γραμμή άμυνα έξω από την κοινότητα και προ αυτήν θα αναδιπλωθούν. Η Μαρίνικα δεν υπάρχει πια πρόσθεση λόγω της μεγάλης καταστροφής που υπέστη από τις μάχες. Η Ρωσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της την πόλη που απέχει 5 χιλιόμετρα από τον Ντονένισκ και βρίσκεται στα νοτιο του. Η Μαρίνικα είχε μετατραπεί σε οχυρό από τον Ουκρανικό στρατό από το 2014 όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις με τους φιλορώσους αυτονομιστές του Ντονμπάς. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρέτησε την κατάληψη της Μαρίνκα που, όπως είπε, απομακρύνει το ουκρανικό πυροβολικό από το Ντονένσκ και θα επιτρέψει στις ρωσικές δυνάμεις να έχουν στη διάθεσή τους έναν μεγαλύτερο επιχειρησιακό χώρο στη ζώνη, αναφέρει το πρώτο θέμα.gr. Ο ζελούζνη εκτίμησε ότι η Ρωσία έχει σήμερα τη δύναμη να επικεντρώσει τις προσπάθειές της για την καταστροφή μιας πόλης όπως η Μπαχμούτ μέσα σε τρει μήνες. Κατανοώ πλήρω ότι οι μαχητέ μα κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά κάτω από εξαιρετικά δύσκολε συνθήκε, κατέληξε. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.